Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Ευρωκόπη, στην αποθήκη του κυρίου Στέλιου Παπαδόπουλου. Πάω το παραγωγό. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Βλέπουμε εδώ την αποθήκη σας, πατατούλες έχουμε, αλλά έχουμε και προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα και έντονα. Και όσο πάμε, πάμε και χειρότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο-λίγο. Μου είπατε πριν από λίγα λεπτά, μόλις συναντηθήκαμε, ότι υπάρχει ένα θέμα με το ΕΛΓΑ. Ναι, έχουμε ένα μεγάλο θέμα με το ΕΛΓΑ. Μας βάλανε 35 ευρώ το στρέμμα. Να πληρώνουμε για να ασφαλίσουμε τις πατάτες με το έτσι θέλω. 35 ευρώ το στρέμμα. 35 ευρώ το στρέμμα. Λοιπόν, σκεπτόμενος μόνον ότι θα βάλουμε πατάτες, είμαστε χρεωμένοι στα 100 στρέμματα 8.000 μόνο με τη σκέψη. Μόνο με τη σκέψη. Πρέπει να τα δώσει στο ΕΛΓΑ αυτά. Πρέπει να τα δώσουμε στον ΕΛΓΑ, στα νίκια, σε πολλά άλλα πράγματα. Μόνο που το σκεφτόμαστε αυτό, πριν πούμε στα χωράφια. Αυτό είναι στα πλαίσια που θέλουν να μειώσουν τις τιμές. Ναι, βεβαίως. Θέλουν να μειώσουν τις τιμές γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Οι τιμές μειωμένες. Για να καταλάβω κιόλας. Οι τιμές είναι μειωμένες σε εμάς. Προς τον κόσμο είναι αυξημένες. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Από εμάς παίρνουν 25 λεπτά πατάτες. Πολλές φορές δεν μας τις πληρώνουν κιόλας. Και πηγαίνουν και καταλήγουν σε λαϊκές με το πρόσχημα παράγωγος που δεν είναι παραγωγή. Είναι μαϊμού παραγωγή. Αυτό το λέτε, είναι όλοι ή δεν είναι δυνατόν. Οι περισσότεροι. Τώρα εσείς τι κάνετε με αυτά τα κιλά που σας έχουν μείνει. Τι θα κάνετε με τη νέα σεζόν, πώς θα μπορέσετε να καλλιεργήσετε πάλι. Δύσκολα. Δύσκολα. Εγώ καλλιεργούσα πάρα πολλά στρέμματα. Σήμερα ήρθαμε σε οικονομικό αδιέξοδο. Άλλα μας φάγανε οι εμπόροι. Άλλα με τις τιμές 10 λεπτά πατάτες δεν μπορούμε να. Φτάσαμε σε σημείο να κατεβάσουμε τις. Τώρα η τιμή που δίνετε εσείς πόσα λεπτά είναι. Εδώ πέρα δίνουν 25 λεπτά. Εδώ. Παίρνουν οι εμπόροι 25 λεπτά. Εγώ που τις διαθέτω, προσπαθώ να τις διαθέσω μόνος μου, πάω σε διάφορα μέρη, τις πουλάω 55 και 60 λεπτά. 60 λεπτά. Τις πατάτες. Αλλά αυτό τώρα, το. Τώρα θα σας πει κάποιος 60 λεπτά ο παραγωγός, μήπως είναι ακριβά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Τι θα τους απαντήσετε. Έχουμε και εμείς ένα κόστος έτσι. Άμα προσέξετε και δείτε τα πετρέλαια, δείτε τα λιπάσματα, δείτε τα πάντα, είναι αυξημένα όλα. Όλα είναι εναντίον μας. Όπως σας έδειξα και προηγουμένως. 35 ευρώ το στρέμμα ασφάλεια. Και έχει και μια προϋπόθεση άλλη σε αυτό το θέμα του ΕΛΓΑ. Και λέει, αν λέει ο σπόρος που σπείρω είναι δευτεροετής. Δηλαδή τι σημαίνει δευτεροετής. Δευτεροετής. Παίρνουμε πρωτοετή σπόρο από την Ολλανδία. Έτσι. Από συγκεκριμένες εταιρείες. Από συγκεκριμένες εταιρείες. Το σπέρνουμε στο χωράφι, λέγεται πρωτοετής. Αυτός ο σπόρος, αν πάθει ζημιά, μου τον αποζημιώνουν. Αν εγώ από αυτές τις πατάτες δευτεροετή σπόρο το σπείρω στο χωράφι, μετά μου λένε λίθιο. Γιατί δεν αποζημιώνεται. Η εισφορά των 35 ευρώ είναι εισφορά όμως, έτσι.